δύο ερωτήσεις από όλα αυτά τα υπέροχα τα οποία λέτε. Λοιπόν, το ένα είναι ότι η εικόνα που παρουσιάζεται, καταρχάς, δεν βλέπω να φέρνει σε καμία αντίθεση την ύλη και το πνεύμα. Όχι. Αντίθετα, μου παρουσιάζεται μια εικόνα απόλυτης ενοποίησης και αρμονικής συνύπαρξης. Πολύ ωραία. Όμως, εκεί δεν βλέπω και κανένα περιθώριο για την ύπαρξη ενός στοιχείου που αναφέρατε προηγουμένως, που είναι η τυχαιότητα. Mm. Δηλαδή, αντίθετα, μου φαίνεται ότι όλο αυτό το σύστημα είναι σαν ένας χορός... Προδιαγραμμένο, ε! Ακριβώς. Ένας προδιαγραμμένος, λοιπόν, αρμονικός χορός, ναι, τον οποίο δεν μπορώ να τον καταλάβω, ούτε να έχω πρόσβαση στο υλικό του, αλλά μου τον παρουσιάσατε μπροστά μου. Πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι γιατί, όπως το περιγράφετε, είναι ακριβώς αυτό το μόντουλο, την τυχαιότητα που θα έρθω τώρα. Είναι πραγματικά ένας χορός, είναι αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε και επίδραση ανάποδα, έτσι, δηλαδή βλέπω κάτι, ακούω κάτι και στεναχωριέμαι. Και η στεναχωρία αυτή μπορεί να μου προκαλέσει καρδιακή προσβολή. Δηλαδή ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο ότι η ύλη παράγει το πνεύμα, και έτσι, αλλά αυτό που λέμε η ψυχολογία, έτσι, ξέρω εγώ, σε παίρνουν ξαφνικά τηλέφωνο και σου λένε «Χτύπα ξύλο, το παιδί σου ακροτηριάστηκε». Λέω παράδειγμα τώρα. Πάτε ξύλο, έτσι. Λοιπόν, και τα λοιπά. Λοιπόν, και άλλος άνθρωπος μπορεί να πάθει, να πέσει κάτω, ξέρω εγώ, ξερός, παραδείγματος χάρη, έτσι, ή οτιδήποτε είναι, ή όπως λέμε, που τα έχουμε ζήσει όλοι μας. Άνθρωπος, ξέρω εγώ, πεθαίνει η γυναίκα του ή η γυναίκα και ασπρίζει μέσα σε ένα βράδυ. Δηλαδή, άρα έχουμε καθαρό φαινόμενο σχέσης ύλης και πνεύματος και ανάποδα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε, δεν πάει one way μόνο. Έτσι, τώρα, από εκεί και πέρα όμως, ο χορός αυτός να είναι εναρμονισμένος κτλ. Όταν λέμε για τύχη, δεν είναι, από ένα σημείο και μετά, οι φυσικοί νόμοι είναι οι φυσικοί νόμοι και θα δρούνε έτσι ανεξάρτητα από εμάς. Όταν λέμε τύχη, είναι περισσότερο με την έννοια ότι της μη υπάρξεως, της μη τελεολογίας. Αυτό είναι. Αυτό είναι που προσπαθώ να καταλάβω. Αυτό. Άρα αυτό προσπαθείτε δηλαδή, να πείτε ότι δεν είναι προκαθορισμένο. Τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο, εντάξει. Αυτό. Και πώς το λένε, κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα αυτό που λένε ότι όλα είναι τυχαία και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή με την έννοια ότι ναι, τα άτομα, οι νόμοι που υπακούν τα άτομα είναι η κβαντική φυσική έχει πιθανότητες, άρα μπαίνει είναι του τυχαίου κτλ. Κτλ. Ναι. Σε ένα σημείο και μετά όμως τα πράγματα μπαίνουν, όπως ιεραρχικά αυξάνουμε, παραδείγματος χάρη είναι αυτό που λέμε το γονίδιο θέλει να επιζήσει. Και αυτό είναι ανεξάρτητο. Είναι αυτό που λέμε η αίσθηση της αυτοσυντήρησης. Έχει μια δυναμική. Μπράβο, έχει μια δυναμική. Έτσι, όταν λέω τυχαία, δεν κάθομαι τώρα εδώ πέρα έτσι και λέω κουβέντες, ας πούμε. Εντάξει, τότε τους βάζουμε αλλού, ας πούμε. Γίνεται και αυτό, έτσι. Αλλά δεν μιλάμε με αυτή την έννοια. Έτσι. Αλλά απλώς αυτά που λέμε είναι με την έννοια ότι μην ψάχνουμε για. Εκεί έχουμε καταλήξει τη τελεολογία. Έτσι. Δηλαδή ότι όλα αυτά έχουν γίνει για να κάτσουμε εμείς τώρα εδώ πέρα και να συζητάμε, δηλαδή για να δημιουργηθεί το ανθρώπινο είδος. Πάνω σε αυτή την επέτειο λοιπόν του Οδυσσέα Ελίτη, σχολιάστε μου, αυτός ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας. Ο Μέγας, είναι τρομερό, έτσι, τα 100 χρόνια, έτσι, αυτή τη μεγάλη, κοιτάτε τώρα, αυτή είναι μια άλλη αναζήτηση και είναι ωραίο αυτό τώρα που είπατε και μαζί με τον, και το χρησιμοποιήσει επανειλημμένως στην Αμερική και στην Ελλάδα σε τίτλο ομιλία μου αυτό ακριβώς το τίτλο. Λοιπόν, και βλέπετε την αναζήτηση, γιατί νομίζετε και η τέχνη στο τέλος, και η λογοτεχνία και η ποίηση, δηλαδή όλες οι μορφές του ανθρώπινου πολιτισμού, γιατί των δημιουργών μιλάω τώρα, δεν μιλάω τώρα των παραγωγικών σαν τεχνολογία και τέτοια πράγματα, αυτό το ίδιο πράγμα προσπαθούν να καταλάβουν, το οποίο συζητάμε τώρα τόση ώρα. Αλλά ο καθένας από τη δικιά του σκοπιά. Και ο Οδυσσέας ο Ελίτης το ίδιο πράγμα προσπαθούσε να καταλάβει. Δηλαδή αυτό που προσπαθεί να καταλάβει και ο θεωρητικός φυσικός που κάνει θεωρία των υπερχορδών, μην κοιτάτε που δεν το ξέρει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, στο τέλος, στο βάθος της ψυχής τους, να χρησιμοποιώ τώρα αυτή, το ίδιο θέμα ψάχνουν. Πού είναι ο χώρος για το θαύμα, λοιπόν, μιλάμε για το θαύμα. Για το θαύμα, ναι. Τώρα τα θαύματα, τι να πω, νομίζω ότι εκείνη τώρα η διαφορά με αυτό που έλεγα προηγουμένως. Γυρίστε στο παράδειγμα της πέτρας. Της ωραία, πέτρας. Αφήνουμε μια πέτρα, πέφτει κάτω. Για να δούμε την πέτρα να ανεβαίνει προς τα θαύμα. Πάνω, σημαίνει ακριβώς ότι υπάρχει κάποια δύναμη μεγαλύτερη από αυτή την βαρύτητα. Έτσι, μπράβο. Που την ανεβάζει επάνω. Αυτή θα ήταν η εξήγηση. Αλλά άρα λοιπόν, αν το δούμε αυτό, δεν υπάρχει όμως. Αυτό όμως πια, γι' αυτό λέω τώρα εκείνη που μπαίνει η επιστήμη,
δεν δέχεται η επιστήμη, mm-hmm. δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να είναι να αναπαράγονται, mm-hmm. από εκεί και πέρα τώρα δεν μπορεί να το συζητήσεις πια. Mm-hmm. Τώρα, εάν μπορούμε, χρειαστεί και υπάρχει αυτό το πράγμα και βεβαιωθούμε, τότε είμαι σίγουρος ότι θα χάνουμε φυσικούς νόμους mm-hmm. που θα μπορούν να το εξηγήσουν και αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η δικιά μου η θεωρία. Πείτε μου, μέσα στο ναι. σύμπαν υπάρχει ναι. χώρος για γύρανση. Τι σημαίνει η γύρανση του σύμπαντος? Έχουμε αυτό το aging universe. Βέβαια, εντάξει. Ναι, βέβαια αλλάζει. Mm-hmm. Βέβαια αλλάζει. Βέβαια αλλάζει. Γιατί παραδείγματο χάρη. Πεθαίνει. Βέβαια, δηλαδή πεθαίνει με την εξή έννοια. Παραδείγματο χάρη. Και δημιουργούνται καινούργια. Όχι, δεν χάνεται ενέργεια. Τι είναι το μηδέν που λέτε, ότι το σύνολο τη ενέργεια του. Α, η ενέργεια δεν χάνεται συνέχεια. Αλλά αυτό το πράγμα που είναι θετική και αρνητική, και αν κάτι πεθάνει, δεν πεθαίνει με την έννοια όπως εμείς. Όταν πεθαίνουμε, έτσι, mm-hmm. δεν χάνεται. Μπορεί να μην είμαστε εμείς όλα αυτά τα αμόρια μαζί. Αλλά τα πρωτόνια τελικά και τα νετρόνια και τα λοιπά και τα ναι. νετρόνια μπορεί να διασπαστούν αν είναι μόνα τους. Αλλά έτσι, τα πρωτόνια θα παραμείνουν και θα είναι μέσα στο χώμα και θα αλλάξουν άλλες μορφές. Δηλαδή τίποτα δεν χάνεται. Και γι' αυτό γίνεται απλώς, μπορεί να αλλάξει από μια μορφή ενεργία σε μια άλλη κτλ. Γι' αυτό η ενέργεια είναι πάντοτε μηδέν. Ναι. Και έτσι και έχουμε το παίζουμε τώρα με την θετική και με την αντίθετη, ώστε να το κάνει συνέχεια μηδέν. Αλλά τώρα μέσα στη θετική ενέργεια μπορεί να έχουμε να γίνονται από εδώ και να πηγαίνει εκεί κτλ. Αλλά μέσα όμως το άθεσμά του είναι σταθερό, όπως και το άθεσμα αυτό είναι σταθερό, ώστε να είναι μηδέν το τελικό πράγμα. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά ότι το σύμπαν γερνάει, βέβαια γερνάει. Ένα από τα μοναδικά πράγματα λοιπόν, το οποίο νομίζω ότι όλο ο κόσμο αναγνωρίζει στο πρόσωπο του κυρίου Νανόπου, είναι η δυνατότητά του να μιλάει για πράγματα τόσο τρομερά, πάρα πολύ σύνθετα, με έναν τρόπο τόσο πάρα πολύ απλό και προσιτό. Λοιπόν, ακούστε. Και επειδή αυτή η κουβέντα ακριβώς προβάλλεται μέσα σε ένα πλαίσιο για τη βραδιά ερευνητών, ήθελα πραγματικά να σας ρωτήσω πώς το κάνετε αυτό το μαγικό πράγμα να φέρνετε τα 10 επί 500 κλπ. Σύμπαντα μπροστά μας. Με έναν τρόπο τόσο ζωντανό, τόσο ναι. απτό, τόσο άμεσο. Να σας άμεσο. Πω κάτι. Είναι γιατί... εντάξει. Το χάρισμα του Θεού. Το χάρισμα του Θεού. Αλλά θα έλεγα ότι αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Mm-hmm. Και επειδή εμένα, όπως έχω πει επανειλημμένως, η φυσική είναι η ζωή μου. Mm-hmm. Είναι η αναπνοή μου. Είναι το είναι μου. Mm-hmm. Και λόγω αυτής της αγάπης που έχω και αυτής της ότι είμαι ένα με την φυσική, mm-hmm. νομίζω ότι αυτό βγαίνει. Τελικά. Δηλαδή, γιατί επειδή το δουλεύω συνέχεια, εγώ οδηγώ και σκέφτομαι. Όχι σκέφτομαι πώς να τα πω, αλλά θέλω να πω είναι αυτό. Και αυτό τελικά βγαίνει. Σας ενδιαφέρει να το κοινωνήσετε. Και μ' αρέσει πάρα πολύ επίσης. Ναι, καταρχάς, το δεύτερο μέρος είναι ναι, γιατί πιστεύω ότι είμαστε αποτυχημένοι εάν δεν το κοινωνήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω τότε τι κάνουμε, έτσι. Και ποτέ δεν έχω καταλάβει. Εμένα οι μέντορές μου όλοι, όπως ήταν ο Φάιμαν, όπως ήταν ο Γκλάσο, όπως ήταν δηλαδή όλη αυτή η φυσική μεγάλη βραβεία Νόμπελ με μεγάλες συνεισφορές στη φυσική κτλ. Ήταν και πάρα πολύ ωραίοι μεταδότες της γνώσης. Mm-hmm. Ο Φάιμαν, που ξέρει όλος ο κόσμος, το έχω πει πολλές φορές, χιλιάδες φορές στην Ελλάδα, δεν υπήρχε πιο χαρισματικός άνθρωπος. Και τι Γκρέγκορι Πεκ, και τι, πώς το λένε, Γκάρι Κούπερ, και τι, έτσι, δηλαδή μιλάμε για τέτοιους ανθρώπους.